Είναι αυτές οι ξεχωριστές συζητήσεις που πραγματοποιούμε και θα πραγματοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη συχνότητα το επόμενο διάστημα εδώ μέσα στο πλατό της Κρήτης σήμερα, που μας κάνει έτσι αισιόδοξους αναφορικά με το μέλλον, με την επόμενη μέρα. Γιατί πρωταγωνιστής, πρωταγωνίστρια στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι μια μαθήτρια γυμνασίου, δευτέρας γυμνασίου, στον όμορφο και ξεχωριστό Αλικιανό, την οποία και φιλοξενούμε σήμερα, την Κατερίνα Φραγκουλάκη. Την καλησπέρα μου, Κατερίνα. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το θέμα το οποίο, αλλά θέλω να βάλω και την Εύη της Πανού μέσα, η οποία έχει ασχοληθεί με θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους μας, με ιδιαίτερες ικανότητες, όπως το λέω για ακόμα μία φορά. Ποιο είναι το θέμα της Κατερίνας που την κάνει ξεχωριστή σε όλη την Ελλάδα? Με ένα τίτλο, είναι η πιο μικρή βλέπουσα μαθήτρια της γραφής Braille. Και αυτό που έχει πάρει την πιστοποίηση, ακριβώς, λοιπόν, προκειμένου να... Προκειμένου να μπορεί να γράφει σε γραφή Braille. Το 2021 η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης, ναι, πραγματοποίησε το συγκεκριμένο σεμινάριο. Η Κατερίνα έκανε την αίτησή της και την δέχθηκαν και είναι η μοναδική Ελληνίδα σε αυτή την ηλικία που κατέχει αυτή την πιστοποίηση. Είναι η μέθοδος γραφής και ανάγνωσης, παραμένει σέβη, τυφλών. Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Mm. Λοιπόν, θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, όσο πιο απλά, όσο πιο όμορφα και κατανοητά γίνεται, για να μας καταλάβει ο κόσμος. Πώς σου βγήκε από μέσα σου αυτή η θέληση έντονη, σε πολύ έντονο βαθμό, να πραγματοποιήσεις αυτά τα μαθήματα? Ναι. Όταν ήμουν πιο μικρή, είχα πάει σε μία εκδήλωση στα Χανιά, ναι, στην οποία ήταν και τυφλοί και κοφοί άνθρωποι. Και από τότε μου άρεσε, άρχισε να μου αρέσει όλο αυτό και ξεκίνησα όταν μεγάλωσα λίγο πιο πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με ανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με την όρασή τους? Ναι. Ναι, αλλά δεν είχαμε επικοινωνία, απλά τους είχα δει. Τους είχες δει. Ναι. Στην επικοινωνία τώρα που είχες, πώς ένιωσες, τι βγήκε από μέσα σου? Εγώ όταν είχα πρώτη φορά επικοινωνία με τυφλό άνθρωπο, ήταν όταν έδωσα τις εξετάσεις εδώ στο Ηράκλειο, που ήταν ο εξεταστής τυφλός. Ναι. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, δηλαδή δεν ήξερα αν πρέπει να μιλάω πιο πολύ, αν πρέπει να κουνιέμαι πιο πολύ για να με καταλάβει, γιατί για να με καταλάβει πρέπει να με ακουμπήσει. Ναι. Αλλά ήταν ξεχωριστό, ήταν ιδιαίτερη εμπειρία. Η διαδικασία της εξέτασης πώς είναι, για πες μας κάποιες λεπτομέρειες. Δίνουν ένα κείμενο σε μορφή Braille, ναι, που πρέπει να το κάνουμε μετάφραση, ναι, και ένα κείμενο σε μορφή κείμενο ελληνικά. Κείμενο, κανονικό κείμενο. Κανονικό κείμενο, ναι, ναι, για να το κάνουμε σε μορφή Braille. Το οποίο θα το μετατρέψει μέσα από μια ειδική, ναι, γραφομηχανή. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Τώρα, επειδή πήγαμε στο κομμάτι της εξέτασης, να μας πει λίγο και το κομμάτι της διαδικασίας εκμάθησης. Δηλαδή, πόσο διάστημα σου πήρε, πού πήγες, ναι, πού απευθύνθηκες, πόσο δύσκολα ήταν. Εγώ ξεκίνησα, βασικά αυτό κρατάει 3 μήνες. Ναι. Εγώ έκανα μαθήματα στο Ρέθινο και ήταν αρκετά δύσκολα τα μαθήματα, στην αρχή ειδικά. Μετά από ένα σημείο απλά έγραφα το κείμενο, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Όμως, τι σε δυσκόλεψε στην αρχή περισσότερο? Μέχρι να τα μάθω, γιατί πρέπει να μάθω και τα ελληνικά γράμματα και το λατινικά και τους αριθμούς και τα σύμβολα, σαν να γράφω κανονικό κείμενο. Ναι. Είχε απαιτήσεις, λοιπόν. Ναι. Ναι. Σκέφτηκες ότι δεν είναι αυτό για μένα, θα δυσκολευτώ να το αφήσω? Όχι, γιατί μου άρεσε από την αρχή. Δηλαδή δεν ήθελα να το αφήσω μετά από ένα σημείο, ας πούμε, που άρχισε να... Και ο βασικός λόγος που πήρες αυτή την απόφαση, τι είχες στην άκρη του μυαλού σου? Εγώ θα μάθω αυτό το σύστημα, θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο? Γιατί μου αρέσει γενικά να επικοινωνώ και με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν πολλοί άνθρωποι. Ναι. Και επίσης είναι... Πώς θα το πω τώρα. Είναι ιδιαίτερο να μπορώ να... Και ένας τυφλός άνθρωπος, επειδή νιώθει άβολα, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο, είναι ωραίο να έχει κάποιον να επικοινωνήσει που να μην νιώθει άβολα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, πώς σου συμπεριφέρεται ο περίγυρός σου εκεί στο σχολείο, δηλαδή οι μαθητές σου. Ναι. Τι σου είπαν, τι σου λένε γενικά? Εντάξει, δεν δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Από την άποψη ότι δεν το συζητάνε και κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτή τη μία φορά που το συζήτησαν, τι σου είπαν? Ότι είναι, ας πούμε, ξέραν ότι είναι δύσκολο, οπότε με ρώτησαν, ας πούμε, πώς το μαθαίνω και αυτά, ειδικά όταν έκανα τα μαθήματα. Και μετά όταν τελείωσα, δεν το συζητούσαν ιδιαίτερα. Γιατί είχε. Εύη.
Από όλα αυτά, Κατερίνα, που έχεις δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά κάποια βιβλία για ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν σε γραφή Μπράιλ μεταφράζονται. Εσύ από την εμπειρία σου και από και λογοτεχνικά κείμενα. Λογοτεχνικά κείμενα. Και μιας και έχεις αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ εμάς που δεν γνωρίζουμε και των ανθρώπων που γνωρίζουν. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να επενδυθεί χρόνος για να μπορέσουν και εκείνοι αυτά που εμείς διαβάζουμε καθημερινά να γίνονται λίγο πιο οικεία σε αυτούς? Ναι. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Γιατί χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο. Γιατί ένα κείμενο που εμείς μπορούμε να το διαβάσουμε σε 50 σελίδες, αυτοί θέλουν 100. Όμως θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Γιατί πρέπει να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι την ευκαιρία να διαβάσουν και να μάθουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν μέσω ενός κανονικού κειμένου. Από την επαφή που είχες, έχεις επαφή με ανθρώπους με προβλήματα όρασης αυτή τη στιγμή, έχεις διατηρήσει? Όχι. Ξέρεις, μιλάμε για ταμπού, δεν μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε για προκαταλήψεις. Ναι. Είναι στο χέρι της νέας γενιάς, ενός νέου παιδιού, όπως εσύ, μαθήτρια γυμνασίου, να πει ότι εγώ έχω τη δυνατότητα, έχω τη θέληση να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω την νοοτροπία. Μπορούμε? Μπορούμε, ναι. Δεν είναι κατόρθωτο. Απλά υπάρχει ακόμη φιλοσοφία ότι ένας άνθρωπος που είναι κοφός ή τυφλός αντίστοιχα, αντιμετωπίζεται κάπως βασικά μειονεκτικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ναι. Είναι αρκετά, τους πιέζει αρκετά όλο αυτό και νιώθουν και αυτοί άβολα. Οπότε θα ήταν ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την επόμενη σύνδεση. Να βάλουμε και άλλον. Ξέρεις, πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάνει εδώ μια εκπομπή του ήρωες, όπου είχαμε φιλοξενήσει και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ένας από τους πρωταγωνιστές της εκπομπής, και αν δεν την έχεις δει να μπεις στο YouTube να τη δεις, ήταν ο Μενέλαος ο Μαργοδημητράκης. Αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης. Και κάποια στιγμή, Μενέλαε, την καλησπέρα μου, κοίτα με ποια ερώτηση θα ξεκινήσω τώρα. Σε είχα ρωτήσει, Μενέλαε, τι χρώμα έχει το σκοτάδι? Το θυμάσαι? Τι μου είχες απαντήσει? Δεν θυμάμαι, Νίκο. Αν θέλει, πέσει. Πάντως δεν είναι μαύρο. Αυτό μου είχες πει. Πρέπει να ξαναδώ την ταινία. Τώρα με πιάνεις. Με πιάνεις. Πολύ ωραία εκπομπή που κάναμε. Με στέλνεις αδιάβαστο. Μου είχες απαντήσει, πάντως δεν είναι μαύρο. Πάντως δεν είναι μαύρο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το κατόρθωμα και αυτό το σπουδαίο παιδί, την Κατερίνα τη Φραγκουλάκη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας και με τη θέληση και με την αγάπη που δείχνει σε συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα όρασης. Και πρόσεξε, έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί το οποίο είναι 13-14 ετών. Όντως. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου καταρχάς στην Κατερίνα και στην Εύη, ακριβώς, η οποία με κάλεσε. Ακριβώς, λοιπόν, να πούμε βεβαίως στην Κατερίνα ότι της αξίζουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στους γονείς της και στην ίδια φυσικά. Στους γονείς πολλά συγχαρητήρια. Πολύ. Αυτό που λέω και με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει μια επιτυχία ενός μαθητή και λέω πίσω από τους μαθητές υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Πίσω από ένα κατόρθωμα ενός παιδιού υπάρχει μια σπουδαία οικογένεια. Έτσι, ακριβώς αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Πρέπει να το τονίζουμε γιατί είναι πολύ σημαντικά και τα δύο. Λοιπόν, εμείς στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε ένα 13χρονο παιδί τότε, πριν 2 χρόνια. Η Κατερίνα σήμερα δεν γνωρίζει απλά τη γραφή Μπρέιλ. Μπορεί να διδάξει, θεωρητικά μπορεί να διδάξει. Γνωρίζει να γράφει τη γραφή Μπρέιλ και να διαβάζει τη γραφή Μπρέιλ με τα μάτια της φυσικά. Αυτό θα της φανεί χρήσιμο και μελλοντικά στην επαγγελματική της καριέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, καθώς η Κατερίνα δεν πήγε σε μια σχολή και μετά λέει τι εφόδια χρειάζεται να έχω. Πήγε κατευθείαν, έβγαλε τα εφόδια για τώρα θα πάει στη σχολή και θα είναι έτοιμη. Όποιο κλάδο της εκπαίδευσης ακολουθήσει. Σωστά. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το παράδειγμα για όλους μας, για όλους εκείνους οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή κάποια στιγμή στη ζωή τους με κάποιο τυφλό. Δηλαδή όσους ασχολούνται με τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης. Ξέρεις κάτι, Μενέλα, μιλήσαμε πριν από λίγο, έκανα και τη σχετική ερώτηση στην Κατερίνα αναφορικά με τις προκαταλήψεις και αυτή την περίφημη νοοτροπία
που πρέπει να αποκτήσουμε. Δεν ξέρω, την έχουμε αποκτήσει από τότε που κάναμε τους ήρωες το 2018. Έχουν περάσει 5 χρόνια περίπου, 4,5 χρόνια. Υπάρχει βελτίωση? Υπάρχουν οι προκαταλήψεις, η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς, αργά αλλά βελτιώνεται. Ναι. Υπάρχουν όμως οι προκαταλήψεις, δεν έχουν εξαντληθεί, δεν έχουν εξαλειφθεί, συνεχίζονται κανονικά, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δείξουμε ότι οι τυφλοί δεν είναι κάτι άλλο, είναι μέρος της κοινωνίας, κάνει τα ίδια πράγματα σχεδόν με τους υπόλοιπους ανθρώπους, απλά τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, τα τυφλά παιδιά δεν πάνε πλέον σε ειδικά σχολεία κάπου στην Αθήνα, αλλά πάνε στο σχολείο της περιοχής τους, και κάποιος που έχει μάθει, δάσκαλος ή καθηγητής που έχει μάθει τη γραφή Braille στον σύλλογό μας, στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο, όπως την Κατερίνα, είναι σε θέση να τα διδάξει γραφή και ανάγνωση. Να πούμε βεβαίως ότι τα παιδιά διαβάζουν κατά κύριο λόγο τα σχολικά βιβλία και αργότερα στο πανεπιστήμιο συγγράμματα. Μεγάλα κείμενα όπως μυθιστορήματα 500 σελίδων για παράδειγμα δεν είναι εύκολο να διαβαστούν μέσω της γραφής Braille, καθώς είναι τεράστιος όγκος, όπως το είπε και η Κατερίνα, είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος ή και περισσότερες πολλές φορές. Μάλιστα. Οπότε εκεί αυτό πρόβλημα λύνεται μέσω της ανάγνωσης, μέσω από την ακοή, μέσω από τις ηχογραφήσεις που γίνονται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών όλων των βιβλίων που ενδιαφέρουν ένα άνθρωπο με οπτική αναπηρία. Πάντως η Κατερίνα είναι αξιέπαινη, είναι πραγματικά η μοναδική που ξέρω στην Ελλάδα. Σωστά, σε τόσο μικρή ηλικία εννοείται. Σε τόσο μικρή ηλικία. Και πρέπει να δείχνει καταπληκτική ωριμότητα και καταπληκτική ποιότητα ανθρώπου. Το επιβεβαιώνουμε εδώ, έτσι. Κύριε Μαρκοδημητράκη, συμπληρωματικά σε αυτό που λέτε, φαντάζομαι ότι όσο περισσότερο γνωρίζουμε το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ένα άτομο που αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία βλέπει τη ζωή, την ζει καθημερινά, ίσως να τους κάνουμε και πιο εύκολοι και εμείς οι απλοί άνθρωποι που βρισκόμαστε γύρω τους, χωρίς να χρειαστεί για παράδειγμα να ξέρουμε την γραφή Braille, αλλά μη δυσκολεύοντάς τους να κάνουν βασικά πράγματα. Οπότε ίσως και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και μέσα από την προσπάθεια της Κατερίνας, αλλά και μέσα από τη σύνδεση αυτή που είναι πολύ σημαντική. Ακριβώς, ακριβώς. Οι υπόλοιποι, όλοι οι άνθρωποι βασικά, δεν πρέπει να, πρέπει να βοηθούν ο ένας τον άλλον, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία πρέπει να τη χάνουν κάποιες βοήθειες λίγο παραπάνω. Τι εννοώ, για παράδειγμα. Πολύ απλά. Μην μπαρκάρουμε πάνω στους οδηγούς όδευσης τυφλών. Έχω βαρεθεί να το λέω. Αν κατέβουμε τώρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, με Νέλα, τι εικόνα θα αντικρίσουμε, τι πιστεύεις? Στο κέντρο του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσουμε την εικόνα με τραπεζοκαθίσματα, αν είναι άνετα, παντού ακλωμένα πάνω στους οδηγούς όδευσης τυφλών, δέντρα φυτεμένα δίπλα στους οδηγούς όδευσης τυφλών, να το πούμε και αυτό. Θα δούμε ακόμα και πεζοδρόμια και πεζόδρομους χωρίς οδηγούς όδευσης τυφλών σύγχρονα. Αυτό όμως είναι μια άλλη. Αλλά κόβουμε και βεβαιώνουμε κλήσεις σε μουσικούς, επειδή καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και αφήνουν το ηχείο τους στο πεζοδρόμιο. Ξέρεις, είναι και αυτό το παράδοξο. Και έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα σήμερα στην εκπομπή. Αυτό είναι απαράδεκτο όταν συμβαίνει. Ναι. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ήμουν στην Αθήνα χθες. Σας πληροφορώ ότι στάθηκα στην Ερμού και στην πλατεία Συντάγματος αρκετή ώρα να ακούσω αυτή τη θαυμάσια μουσική από τους μουσικούς του δρόμου, η οποία είναι δείγμα πολιτισμού μιας χώρας και μιας κοινωνίας. Και όταν υπάρχουν αυτοί είναι δείγμα πολιτισμού, όχι επαιτία. Σε εδώ καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Τους κόβουμε και τους βεβαιώνουμε πρόστιμα. Λοιπόν, Μενέλα, εδώ θα πρέπει να έχουν θέσεις. Απευθυνόμενος εδώ στην Κατερίνα για να κλείσουμε, τι έχεις να της πεις τηλεοπτικά? Να της πω να συνεχίσει έτσι, είναι σε καλό δρόμο, να αγαπά τη γνώση και να ακολουθήσει κάποιο επάγγελμα που θα έχει να κάνει με τους ανθρώπους, θα τα καταφέρει 100% είμαι σίγουρος. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, αγαπημένε Μενέλα. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Κατερινά, ναι. Άκουσα τα όμορφα λόγια του Μενέλαου. Απευθυνόμενοι τώρα σε τηλεθεατές, ναι, με προβλήματα όρασης, που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι θα ήθελες να τους πεις, τι βγαίνει μέσα από την καρδιά σου και από την ψυχή σου, όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται? Ναι, ότι δεν έχουν κάτι ώστε να νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στους ανθρώπους που βλέπουν, και ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ναι, χωρίς να με έναν περιορίζονται. Τρόπο, ναι, με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά μπορεί να γίνει
το οτιδήποτε από ναι. οποιονδήποτε. Mm-hmm. Αν σου έκανα τώρα σήμερα την ερώτηση που έκανα στο Μενέλαο, τι χρώμα έχει το σκοτάδι για αυτούς τους ανθρώπους, τι θα έλεγες? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι βλέπουν κάποιο χρώμα, δεν βλέπουν τίποτα. Όμως αυτό δεν μπορώ να προσδιορίσω τι ακριβώς είναι. Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό και σίγουρα οι δυνατότητες τους είναι μεγάλες. Mm-hmm. Τις οποίες ούτε και εμείς, Εύη, μπορούμε να τις κατανοήσουμε και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και να τις φτάσουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς που δεν έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα είναι να τους κλείνουμε τις διαβάσεις και καμία φορά να ανεβάζουμε και την ένταση όταν μας ρωτούν για ποιο λόγο δεν με αφήνεις να περάσω. Και αναφέρομαι και σε ανθρώπους με αναπηρικά μαξίδια. Και βέβαια, παρακολουθείς και μαθήματα νοηματικής γλώσσας. Ναι, ναι. Τα οποία ναι. τα ολοκληρώνεις πότε, Τα οποία, αν όλα πάνε καλά, τα ολοκληρώνω του χρόνου. Ναι. Έχει 4 επίπεδα, τώρα είμαι στο 3ο φέτος. Μάλιστα. Το προχωράς δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να ξέρεις ότι η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή όποτε εσύ θελήσεις και το μόνο mm-hmm. σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι. Αυτό είναι δέσμευση, αν και θα μας δώσει ακόμα πάρα πολλές αφορμές. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην οικογένεια της Κατερίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,